Είμαστε έτοιμοι για το jump ball στην κλειστία του Σαν Νίκο Σολομονίδης, Πέα Μπολέκα ΑΕΛ, ανόρθωση, 13η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Πρώτη κατοχή για την ομάδα της Αμοχώστου, με τον Wade να έχει την μπάλα στα χέρια. Περιμένει από τους συμπαίχτες του να βγουν από τα screen, βγαίνει ο Ελευθερίου, παίρνει την μπάλα, δίνει στον Polycap. Ένας από τους καλύτερους ψηλούς του πρωταθλήματος μας, Μόσα, βγάζει έξω στον Ελευθερίου. Η μπάλα καταλήγει στο Wade, προσπάθεια για τρεις, στο σίδερο, δύο αναπηδήσεις, μία αναπηδήση και μία επαφή με τον ταμπλό και καταλήγει στο καλάθι για το 0-3. Γίνεται το λάθος, κλέβουν οι φιλοξενούμενοι, Wade αφήνει στο Σανάτζε, η μπάλα στο καλάθι. Δεν ζητάει time out ο Μάρκος Ασονίτης, ξέρει ότι είναι νωρίς ακόμη. Τον Κέρτι Πίγκραμ. Βλέψιμο για την ΑΕΛ με τον Ιουκάνα να αφήνει η μπάλα στο καλάθι, 12-14. Και αμέσως time out από τον Βασίλη Χρυσαλά. Point guard της Εθνικής και ο Στεφανός. Ουσιάζουμε ότι θα κληθεί πολύ σύντομα στην Εθνική Ανδρών στα 17. Καλάθι και ισοφάριση από τον Μπιουκάναν. 14-14. Η ερχόμενη αγωνιστική, 14η, ζωντανά από τη ΣΥΤΑ, ο αγώνας Ομόνια ΑΕΛ στον Άγιο Δωμέτιο την ερχόμενη Παρασκευή. Καλάθι φάουλ. Καλάθι για την ΑΕΛ, όχι φάουλ. Καλάθι. Καλάθι από τον Polycap που κάνει πάρα πολύ δουλειά κοντά στο καλάθι. Έχει φτάσει στους 9 πόντους τώρα. Και τώρα είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, παίρνοντας στο τελευταίο λεπτό της, του πρώτου δεκαλέπτου. Με τον Avery να δίνει στον Buchanan. Υποπίεση, η προσπάθειά του μέσα. Μπροστά στο σκόρ η ΑΕΛ για πρώτη φορά σήμερα. Η ΑΕΛ ένα 6-0 σερί πήγε τέλος. Σουτ από μακριά μέσα. Buchanan της, του πρώτου μηχρόνου. Σουτ για τρεις από τον Τοπάζο. Καλάθι τριών πόντων από τη γωνία για τον Άρτεμο Τοπάζο. Η ανόρθωση μένει στον πόντο. Θα δοκιμάσει τελικά για τρεις, αφού η άμυνα της ανόρθωσης εκεί του άφησε χώρο. Επιθετικό rebound ο Πίγκραμ. Buchanan. Σουτ για τρεις μέσα. Καλάθι τριών πόντων από τον Τρέι Buchanan που βρίσκονται στο παρκέ. Σανάτζε ελεύθερος για τρεις. Επιθετικό rebound ο Λευθερίου. Μόσα. Χάνει τα βήματά του χωρίς φάουλ. Μπράντλι για τρεις. Βρίσκει στόχο ο Λίβαϊ Μπράντλι. Polycap όμως έχει και 5 rebound. Όσους έχει και ο Buchanan. Πίγκραμ. Τρία για το shoot. Από μακριά στο σίδερο. Άστοχος. Ο Polycap το rebound. Τέλος του ημιχρόνου. Στην Λεμεσό με την ανόρθωση μπροστά με 41-44 της ΑΕΛ και τελικά είχαμε την μπάλα από τα χέρια των της επιθετικής ομάδας να βγάζει την μπάλα εκτός και έτσι η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ. Buchanan, η προσπάθειά του μέσα. Παρά την πίεση εκεί έβαλε το τρίποντο Τρέι Buchanan. Πίγκραμ. Άφησε στον Buchanan, ξανά ο Πίγκραμ. Παίρνει το σκρίν από τον Ρίβα, ο Πίγκραμ βγάζει έξω στον Τίγκα. Ο Τίγκα επιμένει, ένα σουτ για δύο. Άστοχο και πάλι, αυτή τη φορά θα πάρει το rebound επιθετικό ίδιο στο σουτ του. Πίγκραμ, ωραία προσποίηση, ελευθερώθηκε για τρεις σκοράρι. Καλά τη τριών πόντων από τον... Μπάλα κατέληξε στο Πίγκραμ για τρεις μέσα. Καλά τη τριών πόντων από τον Κέρνι Πίγκραμ. Ανόρθωση δεν τα βάζει κάτω. Προσπαθεί να παραμείνει κοντά. Τίγκας για τρεις. Πετυχαίνει το καλάθι ο Τίγκας και σηκώνει ψηλά τα χέρια. Μετά από ώρα του βγαίνει ένα σιούτ. Του Στέφανου Τίγκα και τι σιούτ. Πάρα πολύ σημαντικό η διαφορά στο συν 10. Νίκη λοιπόν για την ΑΕΛ σήμερα. Μεγάλη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. 88-76 λοιπόν είναι ο τελικό σκορ. Νίκη για την Payball EKL απέναντι στην Ανόρθωση για τη 13η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Η ΑΕΛ η οποία ανεβαίνει τώρα στο 8-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Πίσω από ΑΠΟΕΛ, Κεραυνό και ΑΕΚ.